Μπορεί η κυβέρνηση να επιλύσει αυτό το πιο απλό, το πώς θα μετακινηθούν αυτοί οι άνθρωποι, οι ίδιοι δεν είναι? Όχι, συγγνώμη, Παύλο, μισό λεπτό. Δεν είναι όλα θέματα της κυβέρνησης. Ποιος είναι, ποιανού είναι? Και θα πάει ο υπουργός να βάλει την τρένο σε τη ραμπά. Θα βάλει υπαλλήλους εκεί. Γι' αυτό το πράγμα δεν βάζει υπαλλήλους και έχουμε πάρει μια στρατιά. Για ποιο να βάλουν υπαλλήλους, Γιάννη, για να ανεβαίνει η ράμπα στο αυτό, οι υπάλληλοι πρέπει που υπάρχουν να φτιάξουν τη ράμπα. Πώς πρέπει να δοθεί εντολή για να γίνουν αυτά? Από ποιον, μωρέ, από το θα δώσει εντολή ο Τσίπρας τώρα? Αυτός ο υπουργός. Να τοποθετηθεί το ανυψωτικό μηχάνημα. Απλώς να σας πω. Χρειάζεται εντολή υπουργού για να δημιουργηθεί. Ναι, βεβαίως, για να τοποθετηθεί, ναι. Έλα, πάμε. Αυτό το οποίο μας έχουν πει από την Τρενοσέ είναι το ότι δεν έχουν παραχωρηθεί από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος ακόμα, από τον ΟΣΕ, τα συγκεκριμένα μηχανήματα. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι αυτοί γίνονται μπαλάκι ευθυνών για μια σύμβαση η οποία πρέπει ουσιαστικά να μπει, να το πούμε πολύ απλά, μια υπογραφή. Yeah. Αυτό τουλάχιστον μας έχουν πει από την Τρενοσέ. Μάλιστα. Παύλο, άλλο ένα ερώτημα για να σε αποδεσμεύσουμε. Okay. Επειδή διαβάζουμε διάφορα εδώ στα site, η Θεσσαλονίκη έχει όντως πολύ μεγάλο πρόβλημα με τους μετανάστες? Κοιτάξτε να δείτε, είναι πλέον το...